Στο πλαίσιο τιμής και μνήμης των ιστορικών γεγονότων του 1922 στη Μικρά Ασία, το Διπεθέσσερον πραγματοποιεί συναυλία του Γιώργου Ανδρέου με την ορχήστρα ανοιχτών εγχόρδων Θανάση Τσιπινάκης του Δήμου Πατρέων και ερμηνεύτρια την Ελένη Τσαλιγοπούλου το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022. Στο πρώτο μέρος από τη Σμύρνη, στο λαϊκό τραγούδι του Άστεως, θα παρουσιαστούν τραγούδια της παράδοσης της Σμύρνης και η διαδρομή της επίδρασής του στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι με μουσική εργασία του Γιώργου Ανδρέου, ενώ στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν τραγούδια του Γιώργου Ανδρέου. Η Σμύρνη υπήρξε η μητέρα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Οι πρώτες φόρμες λαϊκών τραγουδιών μαζί με πολλά από τα πρώτα ηχογραφήματά τους γεννήθηκαν και συνέβησαν στην ιστορική πόλη του ελληνισμού, στην οποία χρωστούμε πολλά αριστουργήματα καθώς και έναν ήχο που εξελίχθηκε στη μεγάλη φωνή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στη κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Είναι μια μουσική μου εργασία η οποία ονομάζεται από την Σμύρνη στο λαϊκό τραγούδι του Άστεως. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν 15 τραγούδια που ξεκινούν από τον Σμυρναίικο ήχο, αυτόν τον ήχο της Εστουντιαντίνας, για τον οποίο είναι πάρα πολύ κατάλληλη, πλέον κατάλληλη αυτή η ορχήστρα, γιατί είναι μια ορχήστρα με μαντολίνα, η ορχήστρα ανοιχτών εγχόρδων. Είναι μια ορχήστρα με μαντολίνα, μια μαντολινάτα, με μαντολίνα, μαντόλες, κιθάρες, και έχει αυτόν τον υπέροχο ήχο που είναι και κλασικός και λαϊκός. Και οι Εστουντιαντίνες της Σμύρνης ήταν αντίστοιχες ορχήστρες. Θα παίξουμε λοιπόν, ξεκινώντας από μανέδες της Σμύρνης, από αριστουργήματα όπως το Φωνιά στα Γίνο, όπως το Αμάν Ντόκτορ, πράγματα που έχουν καθορίσει την πορεία του λαϊκού τραγουδιού, γιατί από τη Σμυρνέα και Εστουντιαντίνα ξεκινάει το λαϊκό μας τραγούδι, εξελίσσεται σε ρεμπέτικο και μετά σε λαϊκό τραγούδι του Άστεως. Και αυτή η διαδρομή που ξεκινάει από εκεί θα περάσει μέσα και από το Βαμβακάρι, θα περάσει μέσα και από τον Παπα Ιωάννου, θα περάσει μέσα από τον Χατζηχρήστο και θα φτάσει στο Τζιτσάνι, στην αχάριστή του και στην ευχιασμένη Κυριακή του. Θέλω και πάντοτε το ήθελα, οτιδήποτε κάνω που είναι δημιουργικό μουσικά, να μπορώ να το παρουσιάσω στους συμπατριώτες μου. Αυτή η εργασία μου το καλοκαίρι παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Ρηματιάς του Δήμου Χαλανδρίου και έχει παρουσιαστεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ξεκινώντας από την Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2006. Αυτή η μορφή που θα το δούμε εμείς εδώ είναι η πιο πλήρης, η πιο ολοκληρωμένη, η πιο, ας το πούμε, καθαρή. Και στο δεύτερο μέρος θα παίξουμε κάποια δικά μου γνωστά τραγούδια και τραγούδια άλλων σημαντικών Ελλήνων συνθετών που έχουμε παίξει κατά καιρούς σε συνεργασία με την Μαντολινάτα. Να μην ξεχάσω να πω πρώτον ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει καταλληλότερο πρόσωπο για να ερμηνεύσει αυτό το υλικό, το σμυρναίκο και το λαϊκό, από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και ότι είναι μεγάλη τιμή για μας ότι την ορχήστρα διευθύνει ο Τάσος Σημειονίδης. Ο Τάσος Σημειονίδης είναι ένας από τους εξαιρετικούς, τους καλύτερους διευθυντές ορχήστρας και μαέστρους της χώρας μας, με διεθνή παρουσία και δραστηριότητα σχεδόν καθημερινή, ο οποίος υπήρξε και διευθυντής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, τιμώντας το θέμα της ιστορικής μνήμης για το 1922 και τιμώντας και την πόλη των Σερών και τον ομό των Σερών, γιατί ο νομός μας, όπως και η Πάτρα, ήταν ένας από τους πρώτους νομούς και πρώτες πόλεις υποδοχής των προσφύγων με τη συνθήκη της Λοζάνης. Παρακαλώ και προσκαλώ όλες τις Σεραίες και όλους τους Σεραίους να έρθουν να παρακολουθήσουν μια πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συναυλία, η οποία συνδυάζει ιστορικά και ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά, και να τιμήσουν και όλους αυτούς τους, ας το πούμε, σημαντικούς προσκεκλημένους που έρχονται στην πόλη μας για να γιορτάσουν μαζί μας, για να τιμήσουν μαζί μας σημαντικά ζητήματα, επαιτίους και πράγματα που απασχολούν όχι μόνο την καθημερινότητά μας, αλλά και την ιστορία της πόλης, την ιστορία του νομού, που για μας είναι πολύ σημαντικό θέμα όλο αυτό, αφού, επιμένω σε αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι τιμούν το παρελθόν μπορούν να διαχειριστούν και το μέλλον.